οργανωμένο τρόπο. Αλλάζει δηλαδή το κλίμα, εσείς τι εκτιμάτε, κύριε Υπουργέ? Βλέπετε να αλλάζει το κλίμα, να ξεφεύγουμε αυτή την κετοποίηση εκεί για αυτή την εξαθλίωση και την επικινδυνότητα που έχει όλη αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, ο Πειραιάς το μεγαλύτερο διάστημα διατηρήθηκε σε καλή κατάσταση παρά το γεγονός ότι δεν είναι κατάλληλος χώρος για να... και δεν τον θεωρήσαμε ποτέ ως μόνιμη δομή. Δεν τον θεωρήσαμε καν ως δομή δηλαδή. Ήταν καλά, προφανώς. Συγκυριακή και προσωρινή λύση μέχρι να μεταφέρονται και να μετακινούνται οι άνθρωποι αυτοί. Επειδή άκουσα και τον Πρωθυπουργό χτες στην ομιλία του, από τη συνάντηση που είχε με τον Πορτογάλο ομόλογό του, να μιλά για τη δράση ορισμένων περίεργων πίσω από τις, από το κάλυμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων ή των αλληλέγγυων κτλ. Κτλ. Το Υπουργείο φροντίζει ώστε να περιοριστεί η δράση μη καταγεγραμμένων, εγκεκριμένων και, εν πάση περιπτώσει, σε συνεργασία βρισκόμενων οργανώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ελέγχει δηλαδή λίγο την κατάσταση στον Πειραιά? Πάρα πολύ φροντίζει και συστηματικά το λιμενικό σώμα έχει τα μάτια του ανοιχτά. Εδώ όμως πρέπει να κάνουμε μια διακρίση. Παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να γενικεύσουμε. Υπάρχουν κυβερνητικές οργανώσεις. Μα γι' αυτό ακριβώς, για να μην υπάρξει γενίκευση, λέω. Πάρα πολύ σημαντική παρουσία. Επίσης, υπάρχουν η πλειοψηφία των αλληλέγγυων πολιτών και στον Πειραιά, η Πανπειραϊκή Πρωτοβουλία και άλλοι. Που τους ξέρετε δηλαδή, αυτό λέτε. Τους έχετε καταγράψει. Πολύ θετικά σε όλη την προσπάθεια. Κύριε Υπουργέ, επειδή αυτά τα πράγματα, ξέρετε, μπαίνουν και επικίνδυνες ιστορίες μέσα. Λέω, ελπίζω να τους έχετε καταγράψει και να γνωρίζετε επίσης και τη δράση της Χρυσής Αυγής στην περιοχή. Διότι είδαμε κάποια φαινόμενα προχθές με την αστυνομία, τα οποία χαρακτηρίζονται το λιγότερο επικίνδυνα. Και έχει διαταχθεί και έρευνα. 28 βουλευτές του κόμματός σας έχουν υποβάλει ερώτηση για το θέμα αυτό. Ναι. Και καλύτερα ξεκαθαρίστε το τοπίο. Και ο Υπουργός, ο κ. Τόσκας, φυσικά. Να δούμε τι έγινε μέσα στα ΜΑΤ. Μπήκαν χρυσαυγίτες μέσα. Τι ήταν αυτοί οι κουκουλοφόροι? Υπάρχουν και πάρα πολλές αδράνειες από το παρελθόν. Ιδιαίτερα σε ορισμένες θύλακες, να το πω έτσι, της αστυνομίας ή των σωμάτων ή του κράτους, που δεν λένε να αλλάξουν νοοτροπία. Ότι ο ρόλος μιας δημοκρατικής αστυνομίας είναι διαφορετικός και δεν είναι να καλύπτει τους μεν και να επιλεκτικά να ελέγχει τους δε. Σε αυτά τα πράγματα... Έδρασε προχθές οργανωμένα η Χρυσή Αυγή στον Πειραιά με την καθοδήγηση βουλευτών της? Όχι μόνο υπήρχε η Χρυσή Αυγή στον Πειραιά και επιχείρησε να δημιουργήσει μια φορά ακόμα εγκληματικού επίπεδου εντάσεις. Είδατε την επίθεση στο Γκάμεραμαν με το σιδερένιο λωστό. Αλλά μάλιστα πρόκειται για βουλευτές οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να κυκλοφορούν δημόσια και να έχουν δημόσια παρουσία και δράση, αφού είναι υπό δικαστική εποπτεία. Σε κατήγορο περιορισμό. Και ορισμένοι εξ αυτών σε κατήγορο. Έτσι. Και εδώ επίσης υπάρχει μια πολύ σοβαρή παραβίαση των όρων, των αποφάσεων και των... Υπουργέ, για άλλα λιγάκι να ξεκαθαρίσουμε με το λιμάνι και τον ΟΛΠ. Γιατί έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο στόχος μας, όπως σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι πριν από το Πάσχα το λιμάνι του Πειραιά να έχει αποφορτιστεί δραστικά, να έχει αδειάσει. Ωραία, εντάξει, ωραία. Σε αυτό το πεδίο, από ό,τι φαίνεται, έχουν αρχίσει σιγά σιγά τα πράγματα να λειτουργούν. Να δούμε λίγο, να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι τώρα, Υπουργέ μου. Δηλαδή, δεν ισχύει ότι η δράση κάποιων που λένε μην φεύγετε, ότι μπορεί να είναι ισχυρότερη από τη βούληση, όχι μόνο τη δική μας, του κράτους, της κυβέρνησης, των υπηρεσιών, αλλά και από τη βούληση της πλειοψηφίας των ίδιων των προσφύγων. Προφανώς έχουν μια επιφύλαξη οι άνθρωποι, προφανώς θέλουν να οργανώσουν την επόμενη μέρα τους και γι' αυτό αγωνιούν, και αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, αλλά δεν σημαίνει ότι επιμένουν να μείνουν στον Πειραιά, επιμένουν να μείνουν σε μια διαδικασία που να τους εξασφαλίσει την επόμενη μέρα, το να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους, και τους εξήγησαμε πολλές φορές και τώρα πια και με το φυλάδιο που βγάλαμε, που από κάποιους λιδωρήθηκε, αλλά νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία κυρίως και του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος και του Υπουργείου. Τους εξηγούμε ότι στον Πειραιά δεν μπορούν να ασκήσουν τα όποια δικαιώματα έχουν. Λογικό. Πάμε τώρα, Ελλάδα, κύριε Υπουργέ μου, λίγο να ξεκαθαρίσουμε όμως τώρα το θέμα του ΟΛΠ, για το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Εσείς έχετε τοποθετηθεί από παλιά, έχετε μια σταθερή θέση και από την εποχή που ήσταν και δημοτικός σύμβουλος και σε όλη τη διαδρομή την πολιτική, μια πολύ σταθερή θέση στο ζήτημα
της ιδιωτικοποίησης του λιμανιού. Η κυβέρνηση επέλεξε διαφορετικά. Επέλεξε να προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση με την Κόσκο της πλειοψηφίας του 67% του λιμανιού. Εσείς είπατε με έναν τρόπο, εκφράστε είναι η αλήθεια τη διαφωνία σας, αλλά παράλληλα από την άλλη πλευρά είπατε ότι ορισμένες από τις δηλώσεις σας έχουν διαστρεβλωθεί ή παρερμηνευθεί. Πού βρίσκεται το πρόβλημα και έχει τεθεί και ένα ζήτημα, να σας το πω ευθέως, γιατί που λένε καθαρές κουβέντες. Λέει ένας κόσμος, ρε παιδιά, ο Δρίτσας είναι γνωστός για την άποψη του άνθρωπος για το λιμάνι. Πώς είναι δυνατόν να έχει αυτή την άποψη και να παραμένει και να είναι παρόν στην υπογραφή και να παραμένει υπουργός? Το έχω ακούσει και από συντρόφους σας, πρέπει να πω. Νομίζω ότι στη συνέντευξή μου στο Μέγκα την Κυριακή το πρωί όλα αυτά προσπάθησα τουλάχιστον, αλλά νομίζω ότι επειδή έχω δεχθεί πάρα πολλές διαβεβαιώσεις από ανθρώπους, είτε φίλους είτε όχι φίλους, πολιτικούς ή κομματικούς ή οτιδήποτε, με διαβεβαιώνουν ότι κατάλαβαν πάρα πολύ καλά ό,τι είπα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ad hoc θα σας απαντήσω σε αυτό. Χθες το βράδυ, στο δικό σας σταθμό, στο Δελτίο Ειδήσεων, μεταδόθηκε ως είδηση, όχι ως σχόλιο. Υπήρχαν στο ρεπορτάζ και σχόλια και κριτικές και όλα αυτά. Αυτά δικαίωμα και φυσικά δεν τα κρίνω. Ως είδηση, το εξής, ότι την Κυριακή ουσιαστικά ο Δρίτσας αμφισβήτησε τη συμφωνία. Σήμερα άλλαξε ρότα και υποστήριξε, παραπέμποντας σε συνομιλία μου με τον κύριο Χατζή στο ραδιόφωνο. Ναι. Σήμερα άλλαξε ρότα και υποστήριξε πως έγιναν αρκετές βελτιώσεις. Και στη συνέχεια, ως είδηση, παρατίθετο το σχετικό απόσπασμα από την συνομιλία μου με τον κύριο Χατζή. Μάλιστα. Αυτό το απόσπασμα ήταν ακριβώς ίδιο όσα είχα πει την Κυριακή. Δηλαδή, ποια είναι η πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ? Πείτε τι εσείς με το στόμα σας. Πείτε το. Ήταν ότι ο Δρίτσας άλλαξε ρότα. Δεν αλλάξατε δηλαδή? Λοιπόν, δεν είναι αλήθεια ότι αλλάξατε ρότα? Από τη στιγμή που δεν θέλατε την ιδιωτικοποίηση και δέχεστε την ιδιωτικοποίηση, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό να ακουγόμαστε όλοι. Λέω, είναι αλλαγή ρότας? Από τη στιγμή που δεν θέλατε ιδιωτικοποίηση και γίνεται, είναι αλλαγή ρότας. Άρα έχουμε δίκιο που το λέμε. Αυτά τα εξήγησα. Όλη η κυβέρνηση προγραμματικά, όλες ο ΣΥΡΙΖΑ προγραμματικά και ως πρόγραμμα του κόμματος και ως προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης του 2015, του Ιανουαρίου, είχαμε τοποθετηθεί σαφώς ότι δεν είναι επιλογή μας ιδιωτικοποίηση. Αυτό πέρασε, ήρθαν οι εκλογές Σεπτεμβρίου. Η πορεία της χώρας, αλλά επιλέγουμε σωστά άλλου είδους. Άρα προσαρμοστήκατε και εσείς στα νέα δεδομένα της κυβέρνησης. Αλλά, αυτό λοιπόν, μας λέτε. Η συμφωνία του καλοκαιριού, και η οποία ήταν συμφωνία όλων, οδήγησε, όπως έγινε και σε άλλα επίπεδα, σε άλλα πεδία, οδήγησε σε ένα συμβιβασμό. Αποδεχτήκαμε τις 9 ιδιωτικοποιήσεις που είχαν δρομολογηθεί ήδη. Λοιπόν, επομένως, συμβιβαστήκατε και εσείς, κύριε Υπουργέ. Αυτό καταλαβαίνουμε. Άρα το να λέμε εμείς αλλαγή ρότας, Δρίτσα, είναι σωστός τίτλος. Δεν είναι λάθος. Λοιπόν, αυτό δεν συνιστά αλλαγή του Δρίτσα. Πώς δεν συνιστά? Συνιστά μια αντίφαση σε σχέση με την προηγούμενη θέση μας και μια επιλογή επί τη βάση των εξελίξεων, αλλά δεν συνιστά μια αλλαγή του Δρίτσα. Όμως. Όχι, εγώ. Ένα συμβιβασμό όλη τη κυβέρνηση, λέτε, σε νέα δεδομένα. Κύριε Ριτζή και κύριε Οικονόμου, σύμφωνα, όταν προχθές έγινε η τελετή προημερών και μίλησε ο πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας για τη συμφωνία με την Κόσκο, την επόμενη στιγμή ξέσπασε ένας οριμαγδός ότι ο πρωθυπουργός είναι νεοφιλελεύθερος και προσχωρεί σε νεοφιλελεύθερες εκλογές. Ήρθα λοιπόν εγώ την Κυριακή το πρωί, παρουσιάζοντας την τροποποιημένη συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση και την οποία ο Πρωθυπουργός τρεις φορές χρησιμοποίησε στις δηλώσεις του τη λέξη τροποποιημένη συμφωνία, και εξήγησα την προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση αυτήν την αποδοχή που ήταν προϊόν συμβιβασμού του περσινού καλοκαιριού
να αποδεχτούμε τις ενέργειες. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κύριε. Το ερώτημα είναι. Άλλο είναι το ερώτημα. Με τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για το δημόσιο συμφέρον. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα η συμφωνία. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω από εσά. Επειδή έχουμε συνομιλήσει. Άλλο το τι λέει κανεί και άλλο η ερμηνεία που μπορεί να δίνει. Γι' αυτό λοιπόν είστε εδώ. Αντίπαλο ή μια δημοσιογραφική ομάδα να είναι από εκεί και πέρα η βάση πάνω στην οποία εγώ θα πρέπει να απολογηθώ. Όχι, δεν είναι θέμα απολογία, δημόσιο διάλογο δεν είναι. Δεν είναι δημόσιο διάλογο. Ήταν ο ίδιο ο σταθμό σα εχθέ το βράδυ ω είδηση, όχι ω σχόλιο. Όχι, ως άποψη ενό δημοσιογράφου. Κύριε Δρίτσα, εμεί σα φιλοξενούμε εδώ από όταν είχατε την κίνηση στο λιμάνι τη Αγωνία. Τα έχουμε πει χίλιε φορέ. Το ίδιο με αυτό που είπα στην συνέντευξή μου την Κυριακή ω αλλαγή ρότα. Αφήστε όλη αυτή την κουβέντα. Εγώ θέλω να ξέρω από τον πολιτικό και υπουργό. Καταλαβαίνω απολύτω τι λέτε. Είναι δημόσιο διάλογο. Ναι, γι' αυτό λοιπόν θέλω να ξεκαθαρίσετε. Είναι το γαργαλιστικό μόνο. Δεν είναι θέμα γαργαλιστικό. Μισό λεπτό. Το να δημιουργήσουμε θέματα εκ του μειόντος. Όχι, μισό λεπτό, ούτε θέματα ούτε τίποτα. Πρέπει να ξέρει ο πολίτης. Η κουβέντα γίνεται για να ξέρει ο πολίτης τις θέσεις και τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Γι' αυτό προσπάθησα εσείς, λοιπόν, την Κυριακή μόλις μου τις δυνάμεις να εξηγήσω πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εγώ, να μου επιτρέπετε κύριε Υπουργέ, εγώ ξέρω και τις αντιφάσεις που υπάρχουν, καταλαβαίνω και τις διαφορές. Οι αντιφάσεις παραδεκτές. Αυτό λέω. Εντάξει, και το ξέρω, λέω, άλλο πράγμα ρωτάω. Άλλο θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δρίτσα και ως υπουργό και πολιτικό πρόσωπο και έναν άνθρωπο που έχει μια διαδρομή. Εσείς είχατε οικοδομήσει μια πολιτική αντίληψη, σωστά κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, για και είμαστε στο δημόσιο διάλογο, λέγοντας ότι το λιμάνι του Πειραιά, εάν ιδιωτικοποιηθεί, δεν θα αποδώσει, γιατί αυτού του τύπου η πολιτική οδηγεί σε μια άλλη κατεύθυνση, θα επιβαρυνθεί και η πόλη, θα χάσει και η χώρα κτλ. Ενώ στο παρελθόν. Η παρουσίαση, η δική μας κριτική και η δική μας ανάλυση ήταν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις και μάλιστα στην εποχή που ζούμε κυρίως χαρακτηρίζονται, μπορεί να αποδίδουν σε ένα βαθμό και όχι πάντα. Οικονομικά. Άλλο μοντέλο ανάπτυξη είχατε, αυτό ρωτά, αυτό λέω. Προσπαθήσαμε να αποδίδουν αναπτυξιακά, αλλά δεν αποδίδουν σε κοινωνικό μέρισμα. Λέω ότι εσείς είχατε μια τοποθέτηση, προσωπικά. Και μάλιστα αναφέρθηκα στο Γιάννη τον Δραγασάκη που έχει εξηγήσει και έχει μιλήσει με πολύ αστοχο τρόπο για την άνεργη ανάπτυξη. Μάλιστα. Που είναι ένα μοντέλο. Η ερώτηση που είναι αν. Τις συνθήκες του νεοφιλελευθερισμού. Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Υπουργό. Εάν όλα αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Μα επειδή είναι πολύ σοβαρά, ρωτάω τον Υπουργό εάν ο ίδιος επιμένει στην άποψή του ότι αυτό το μοντέλο ανάπτυξη δεν αποδίδει και θα ήταν καλύτερο ένα άλλο μοντέλο. Αφήστε τις συμφωνίες. Και τι έχουμε αποφασίσει και τι δεν έχουμε συμφωνήσει με τους εταίρους. Εγώ λέω εσάς, ως πολιτικό πρόσωπο, εάν η δική σας αντίληψη παραμένει η ίδια ότι αυτό το μοντέλο ανάπτυξη δεν αποδίδει, δεν δίνει κοινωνικό μέρισμα και χρειάζεται να. Πάμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο όποτε μπορέσει η χώρα. Εγώ πάντα πίστευα και πάντα υποστήριζα ότι απαιτείται από την πλευρά του δημόσιου χώρου, του κράτους, της κυβέρνησης, των πανεπιστημίων, από την κοινωνία, απαιτείται ένα στρατηγικό σχεδιασμός για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που όταν μπορείς να τον θεμελιώσεις στέρεες βάσεις, με την κοινωνική συμμετοχή κιόλας, εκεί μπορείς να κάνεις και επιλογές ανάλογα διαφόρων ειδών, ανάλογα με την ανάγκη επενδύσεων. Σημασία, κύριε Υπουργέ, στην πολιτική έννοια η συγκεκριμένη τροποποιημένη συμφωνία συμβάλλει στην ανάπτυξη ή όχι. Στην συμφωνία εξήγησα και στη συνέντευξή μου στο ΜΕΓΑ ότι καταβάλλοντας συστηματική προσπάθεια όλη η κυβέρνηση αυτό το διάστημα και ο Πρωθυπουργός και οι άλλα μέλη της κυβέρνησης βελτιώσαμε και τροποποιήσαμε την, όχι μόνο την αρχιμισμένη συμφωνία από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου σε πολλά σημεία, αλλά ακόμα και δηλαδή από την τελική όπως εμφανίστηκε πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Κάνατε καλύτερη ιδιωτικοποίηση επομένως, αυτό μας λέτε. Από τον κύριο Σαμαρά. Και αναπτυξιακό πρόσημο, αλλά και κοινωνικό. Κερδίζει ή χάνει η χώρα από αυτή τη συμφωνία. Συγγνώμη. Κερδίζει ή χάνει η χώρα από αυτή τη συμφωνία. Αυτό ελπίζω να αποδειχθεί ότι θα κερδίσει, αλλά πρέπει διαρκώς ακριβώς αυτά να συζητιώνται, να κατοχυρώνονται. Μάλιστα. Δεν μπορεί η συζήτηση να γίνεται ανάμεσα στο καλό και στο κακό.
ήδη. Εγώ κατηγορήθηκα ως κρατιστής. Δεν ήμουν ποτέ στη ζωή μου και δεν θα είμαι. Mm-hmm. Ξέρω τι σημαίνει κοινωνική οικονομία. Εντάξει, είπατε ότι κάνατε ένα συμβιβασμό, κύριε Υπουργέ, το καταλάβαμε. Τι σημαίνει κοινωνικό μέρισμα. Σύμφωνο. Λοιπόν, καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Στην κατεύθυνση, λοιπόν, ναι. Μια σοβαρή συζήτηση δεν έχει γίνει. Μάλιστα. Και με την ευκαιρία των εξελίξεων αυτών, μόλις κατηγορήθηκε ο Πρωθυπουργός ως φιλελεύθερος και εγώ χάλασα αυτό το story, αυτή την αφήγηση, δέχτηκα όλη αυτή την κλιβερή. Σας προτείνω, κύριε Υπουργέ, μια μέρα να έρθετε εδώ εσείς να φέρουμε και έναν κρατιστή από απέναντι να συζητήσετε για το λιμάνι. Καλημερίζουμε, κύριε Δρίτσα, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν βρίσκεις εύκολα κρατιστές. Συμβιβάζονται όλοι από ό,τι βλέπω. Η συμφωνία θα τηρηθεί όλοι. Έτσι δεν είπε. Συμβιβάστηκε όλη η κυβέρνηση στην πραγματικότητα, αλλά δεν το παραδέχονται όμως. Ψάχνουμε το οποίο το διατάφτα κτλ. Και στο ερώτημα αυτό, αν κερδίζεις ή χάνεις, θα το δείξει η ζωή. Διάλειμμα.